Λοιπόν, να πούμε μια πρώτη καλημέρα εδώ στους κυρίες που έχουμε στο στούντιο, παρακαλώ. Βεβαίως. Την Υφυπουργό Υγείας, την κυρία Ζωή Ράπτη. Καλώς ήρθατε, κυρία Ράπτη. Και ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Πέτη Πέρκα. Γεια σας, κυρία Πέρκα. Καλώς ήρθατε. Από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και το Πασόκ. Το Πασόκ το βάλαμε στην απομόνωση σήμερα. Τώρα αυτό που λες δεν είναι και πολύ ωραίο. Με συγχωρείς τώρα. Τρίτη δύναμη είναι εκεί θα είναι. Για λέτε σωστά. Ίσες αποστάσεις. Ίσες αποστάσεις. Καλό. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στη συζήτηση αφού πρώτα ξεκινήσουμε με την Έλληνα Παπαδημητρίου. Να σας πω, παιδιά, πώς την πατήσαμε. Καλή σας ημέρα. Είναι 15χρονη η οποία έχει κάνει αυτό το θεαματικό άλμα για πρώτη φορά στην ιστορία του καλλιτεχνικού πατινάς. Πόσες φορές το είδες, πες μου. 10. Πολλές, γιατί μου αρέσει και πάρα πολύ. Εγώ κάπου στην 8η σταμάτησα. Ναι. Τέλος πάντων, το βλέπεις, λέμε να βγάλουμε πρώην πρωταθλήτρια καλλιτεχνικού πατινάς. Μας περιέγραφε πόσο δύσκολο είναι αυτό κλπ. Μισή ώρα μετά σκάει αυτό το δημοσίευμα που θα μας πεις. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσίευμα ρωσικών μέσων ενημέρωσης, βρέθηκε θετική σε απαγορευμένη ουσία. Πρόκειται για την ουσία τριμεταζιδίνη, που απαγορεύεται βάσει των κανονισμών. Είναι στο κατάλογο των απαγορευμένων. Πρόκειται για την 15χρονη, μόλις 15 ετών ρωσίδα αθλήτρια, την Καμίλα Βαλίεβα. Έτσι έχει απονομηθεί το χρυσό. Όχι, είναι προγραμματισμένο. Στο ομαδικό έχει πάρει χρυσό η ομάδα, έτσι. Είναι προγραμματισμένη η τελετή απονομής για σήμερα το απόγευμα. Ωστόσο, εξαφανίστηκε από το επίσημο πρόγραμμα, σύμφωνα με το Reuters. Τώρα, βέβαια, από την άλλη πλευρά, έχουμε και την επίσημη δήλωση του εκπροσώπου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής που λέει ότι αυτή τη στιγμή πρόκειται για σπέκουλα. Δεν έχουμε κάτι στα χέρια μας, υπάρχουν δημοσιεύματα. Έτσι το σχολίασε, πήρε αποστάσεις δηλαδή και έκανε λόγο για σπέκουλα. Ακόμα. Όχι, δεν υπάρχει κάτι επίσημο ακόμα και όπως θα δούμε σε λίγο, συνεχίζει. Αυτή είναι η συνομιλία της ομάδας πριν την αναχώρηση. Και θα δούμε στη συνέχεια τις φωτογραφίες πριν από λίγες ώρες, 1-2 ώρες, που κάνει προπόνηση η αθλήτρια. Επομένως, γιατί συνεχίζεται. Η ίδια συνεχίζει μέχρι νεοτέρας. Ωστόσο, δεν υπάρχει από το πρωί κανένα μεγάλο μέσο ενημέρωση σε ολόκληρο τον κόσμο που να μην έχει πολύ ψηλά αυτή την είδηση. Ναι, διότι έρχεται ακριβώς μετά από μια συγκλονιστική παγκόσμιο εμφάνιση. Θαυμασμό. Με έναν θαυμασμό και γιατί είναι μόλις 15 ετών και για το κατόρθωμά της και για όλη της την παρουσία. Για το μέλλον που έχει μπροστά της. Και για το μέλλον που έχει μπροστά της. Και έρχεται ακριβώς λίγες ώρες μετά από αυτό τον θρίαμβο. Το έχουμε το άλμα να το δείξουμε. Φωτογραφίες μπορούμε, να δείξουμε αυτή τη συγκλονιστική εμφάνιση. Είναι φυσικό αυτό που έκανε. Είναι αυτή στιγμή εδώ, έτσι δεν είναι μία από τις στιγμές και αν δούμε, αν ψάξει κανείς να δει, έχει γίνει τέτοια ανάλυση για αυτό το άλμα που έχουν κάνει και γραφικά για την απόσταση και το ύψος και την απόσταση που διένυσε. Είναι αντίθετο με τους νόμους της βαρύτητας, πώς έμεινε τόση ώρα στον αέρα. Εντάξει, αυτά τα παιδιά είναι παιδιά θαύματα και κάνουν πράγματα, κάνουν άθλους που στα δικά μας μάτια είναι υπερβεστικοί. Είναι σοκαριστικό πάντως αν έχει συμβεί αυτό με τον ντόπινγκ. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες πώς θα προχωρήσει. Να είσαι καλά, Έλενα. Ευχαριστούμε καλημέρα, πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, τώρα έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο όμως, γιατί έχουμε ξεκινήσει από το πρωί βλέποντας το δημοσίευμα της Καθημερινής για να μας απαντήσει αν όντως αυτή είναι η κατεύθυνση από πλευρά της κυβέρνησης. Σήμερα, κυρία Ράπτη, γράφει η Καθημερινή «Στόχος ο Μάρτιος χωρίς μέτρα». Αυτός ο Μάρτιος υποθέτουμε. Όχι άλλη χρονιά. Έτσι, πάμε τώρα. Πάμε για πλήρη άρση των μέτρων. Πάμε για σταδιακή άρση των μέτρων. Ήδη έγινε άρση στον αριθμό των καθημένων ανατραπέζι και σταδιακά βεβαίως μετά από την γνώμη της Επιτροπής των Ειδικών, την οποία έχουμε ακολουθήσει ευλαβικά από την έναρξη της πανδημίας, θα προχωρήσουμε και σε περαιτέρω άρση. Καρναβάλια δεν θα γίνουν φέτος. Αυτό θα το πει η Επιτροπή, δεν έχει έρθει ακόμα στο τραπέζι. Από την άλλη είναι λογικό, νομίζω και όλοι το καταλαβαίνουμε, ότι ένα καρναβάλι στο οποίο θα υπάρχει ένας ιδιαίτερος συνωστισμός και βεβαίως θα υπάρχει πολύ δύσκολη επέμβαση αν κάποιος δεν φοράει τη μάσκα του, άρα τίθενται οι πολίτες σε κίνδυνο. Είναι μια εκδήλωση η οποία θα έπρεπε κατά την άποψή μου να για το Πάσχα μην πραγματοποιηθεί. Το Πάσχα νομίζω ότι είναι μακριά ακόμα. Εγώ θα έλεγα ότι η σταδιακή άρση θα είναι να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερους φιλάθλους να παρακολουθούν έτσι στα γήπεδα τους αγώνες μας. Επίσης θα μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να κινούμεθα με διαφορετικό τρόπο και στα κέντρα διασκέδασης. Όλα αυτά είναι στο τραπέζι και βεβαίως είναι συναρτώμενα με τις εισαγωγές και στα νοσοκομεία μας και βεβαίως πάντα με τον αριθμό των κρουσμάτων. Το ρόλο σου είναι ο Μαρτίος όντως, κυρία Ράπτη.
το ορόσημο είναι ο Μάρτιος. Νομίζω το ορόσημο είναι τα νούμερα τα οποία θα δούμε μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου και στα κρούσματα και στα νοσοκομεία. Το λένε ότι βλέπουμε άλλες χώρες να ανοίγουν πλήρως. Είναι αληθές και πράγματι διάβαζα το πρωί στους New York Times ότι πολλές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, βεβαίως, μεταξύ των οποίων και η Νέα Υόρκη, θα προχωρήσουν σε άρση τέτοιων μέτρων. Αυτό μένει να το δούμε. Υπάρχει πολύ σκεπτικισμός από την άλλη πλευρά, αν πρέπει και αν κάτι τέτοιο είναι πρόωρο να γίνει. Για μας, στη χώρα μας, πηγαίνουμε με σταθερά βήματα και νομίζω ότι με αυτά τα σταθερά βήματα έχουμε εξασφαλίσει και την καλύτερη δυνατή διαχείριση της πανδημίας. Τώρα, κυρία Πέρκα, εσείς στον ΣΥΡΙΖΑ το έχετε ανεβάσει αρκετά για το θέμα της πανδημίας και λέτε ότι η κυβέρνηση απέτυχε σε ό,τι αφορά τη διαχείριση. Τώρα δεν μπορούν να ισχύουν και τα δύο και να πηγαίνουμε σιγά-σιγά προς άρση των μέτρων και επιστροφή στην κανονικότητα και εσείς να λέτε ότι έχουμε καταστραφεί. Κοιτάξτε τώρα, κοιτάμε τι γίνεται στις άλλες χώρες. Λέμε Μάρτι, έχουμε ξανακούσει για ένα μίλι. Έχουμε ακούσει σε ένα μήνα τελειώνει η πανδημία. Τα έχουμε ακούσει όλα. Αλλά το γεγονός ότι γύρω στους 100 συνανθρώποι μας την ημέρα πεθαίνουν, μας ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες χώρες, αν μη τι άλλο. Πραγματικά είμαστε στις ψηλές θέσεις, πρώτοι στην Ευρώπη σε θανάτους. Εμείς, αν σηκώνουμε κάτι ψηλά, έχει να κάνει με το ότι θεωρούμε ότι η κυβέρνηση δεν πήρε τα απαραίτητα μέτρα για αυτή την αποκλιμάκωση. Δηλαδή, σας λένε ότι εργαλειοποιείτε τους θανάτους. Και μάλιστα ακούσαμε και ένα απίστευτο. Θα μας πείτε αν συμφωνείτε. Συμφωνείτε με αυτό που είπε η κυρία Τζάκρη, που συνέκρινε νεκρούς πανδημίας με τον εμφύλιο. Όχι, όχι. Εγώ με νεκρούς. Όχι εγώ, εμείς γενικώς. Τώρα, αν υπάρχει καμιά λεκτική αστοχία, δεν το ξέρω. Δεν υπάρχει αυτό. Η αλήθεια είναι όμως είναι το μετρήσιμο μέγεθος, πραγματικά, οι νεκροί στη χώρα, το οποίο δεν μπορείς να αγνοήσεις. Μακάρι μέχρι το Μάρτιο να έχει αποκλιμακωθεί, θα χαρούμε όλοι οι πολίτες, αλλά δυστυχώς επειδή το έχουμε ακούσει πάρα πολύ καιρό και επειδή εντωμεταξύ τα μέτρα που έπρεπε να πάρει η κυβέρνηση και τα λέμε από την αρχή της πανδημίας, δεν βλέπουμε να τα παίρνει. Κοιτάξτε, δεν είναι ένας προϋπολογισμός. Άρα εσείς δεν συμφωνείτε με την άρση των μέτρων, κυρία Πέρκα? Εμείς συμφωνούμε. Πρώτο και εκείνο προστατευτεί η ανθρώπινη υγεία. Όσο δεν παίρνετε τα μέτρα, δεν αποκλιμακώνεται. Με την Επιτροπή μαζί πάει, αυτό λέω. Δηλαδή ότι η Επιτροπή εισηγεί, η κυβέρνηση ανακοινώνει. Έχουμε μια άποψη, είχαμε κάνει και σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση, ότι σε πάρα πολύ κρίσιμες στιγμές η κυβέρνηση δεν άκουσε την Επιτροπή. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μέσα στη Βουλή, και ήταν μια πολύ άσχημη στιγμή αυτή, είπε ότι εγώ δεν έχω καμία μελέτη που να μου λέει ότι εκτός ΜΕΘ πεθαίνουν πιο πολύ από ότι εντός ΜΕΘ. Αποδείχθηκε ότι από το Μάρτιο-Μάιο είχε τη μελέτη του κυρίου Τσιόρτρα στα χέρια του, που αποδεικνύει φυσικά και εννοείται, αυτό θέλει και απλή λογική. Επομένως, εγώ θα έλεγα να μιλήσουμε και για την άλλη μελέτη του κυρίου Τσιόρτρα και του κυρίου Λίτρα. Εγώ λέω όμως, κυρία Ράπτη, η οποία λέει πόσο σημαντική είναι οι εμβολιασμοί, τους οποίους δεν στέρξατε από την αρχή της πανδημίας να τους ενισχύσετε. Σε αυτή τη χώρα. Κάνατε ένα μικρό βιντεάκι στο τέλος. Αν μου επιτρέπετε, όταν έρχεται ένας προϋπολογισμός κατόπιν εορτής, ο οποίος έχει μείωση των δαπανών για την υγεία. Το θέμα είναι ότι εσείς δεν βοηθήσατε, κυρία Πέρκα, ως αντιπολίτευση. Όπου έγινε σε άλλες χώρες που τα κόμματα ενώθηκαν για να πάει η χώρα μπροστά, η κάθε χώρα. Εσείς εδώ πολεμάγατε με βάση την πανδημία. Να απαντήσω σε αυτό, αν μου επιτρέπετε. Μα αν θυμάστε, να κύριε Ράπτη, δεν σας διάκοψα καθόλου, γιατί θέλω να κάνουμε το μια κουβέντα πολιτισμένη και να ακούγονται όλες οι απόψεις. Αν θυμάστε καλά, στο πρώτο lockdown είχαμε κάνει και βιντεάκι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ «Μένουμε σπίτι». Φτάσαμε σε μέτρα που ήταν και στα όρια του συντάγματος, η μη κυκλοφορία, ας πούμε, έξω. Το στηρίξαμε και αυτό. Δεν βγήκαμε να το καταγγείλουμε ποτέ. Γιατί το κάναμε εδώ αυτό? Εδώ βγήκατε και υποστηρίζατε να βγουν όλοι στους δρόμους. Μα σας παρακαλώ, κυρία Ράπτη, σας παρακαλώ, αφήστε να τελειώσω μια πρόταση. Δεν κερδίζετε κάτι με αυτό, θα σας διακόπτω και εγώ μετά και θα χαλάσει η εκπομπή. Λέω λοιπόν, αφού κάναμε, είχαμε αυτή τη στάση, το κάναμε γιατί. Γιατί ξέραμε ότι πρέπει να δώσουμε χρόνο στην κυβέρνηση να πάρει κάποια μέτρα πια, να κάνει περισσότερες μέρες. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα σχολεία ανοίγανε και κλείναν όπως κλείσαν, ξανανοίγανε. Να κάνουν ξεχωριστές τάξεις. Τα σχολεία που εσείς παραδώσατε 552. Εμείς, κυρία Ράπτη μου, χάρη σε εσάς και του Πασόκ, το προηγούμενο κυβερνήσεων. Θυμηθείτε πόσες παραδώσατε, 552 και σήμερα πόσες είναι. Θέλετε να μας πείτε πόσες είναι σήμερα? Θέλω. Πόσες είναι σήμερα? Ακούστε λίγο να πω, θα απαντήσω αντιπλά. Τα σχολεία πήγαν καλά ή δεν πήγαν? Μία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε να απαντάω. Θέλω να απαντήσω και στην κυρία Ράπτη. Χάρη λοιπόν σε αυτές στη διακυβέρνηση της χώρας για πολλά χρόνια μπήκαμε σε κάποια μνημόνια, άρα πολύ σφιχτά δημοσιονομικά, τα οποία η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να βγάλει τη χώρα. Μάλιστα. Παραλάβαμε 330 ΜΕΘ και εν μέσω, χωρίς πανδημία, και εν μέσω μνημονία 30% τις αυξήσαμε.
Τώρα όμως να απαντήσω και στο δεύτερο ερώτημα. Όταν είναι γύρω στους 500 τόσους, 600 διασωληνωμένοι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι εκτός ΜΕΘ, αν η ΜΕΘ είναι 750. Αυτό είναι. Μα δεν υπάρχουν άνθρωποι. Δεν υπάρχουν άνθρωποι. Σε ποιον νοσοκομείο έχουν μειωθεί οι εισαγόμενοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας? Υπάρχουν και ελάχιστα να μετράει. Επίσης, δεν έχουμε κάθε μέρα τα νούμερα. Και νομίζω ότι μπορείτε να δείτε τους αριθμούς. Έχουν μειωθεί όσοι νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Υπάρχουν κρεβάτια και φυσικά αυτό είναι η μέρα. Ασφαλείς αποστάσεις κρατάτε από ό,τι βλέπω. Κύριε Κωνσταντινόπουλε. Πολύ ωραία ατάκα αυτή, θα τη λέω λοιπόν, από εδώ και πέρα. Να σας πω, κύριε Κωνσταντινόπουλε, εσείς συμφωνείτε τώρα με αυτό που πάει να γίνει βάσει σχεδιασμού, πάντα έχοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα? Πρέπει να επιστρέψουμε σιγά σιγά σε μια κανονικότητα και να λειτουργήσει ελεύθερα η αγορά? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε κάτι το οποίο είναι μια πραγματικότητα. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε τους θανάτους που είχε η υπόλοιπη Ευρώπη πριν το εμβόλιο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να την κρύψουμε. Το δεύτερο ζήτημα είναι, σε αυτή τη φάση, για να φτάσουμε εκεί που λέτε, πρέπει να αξιολογήσουμε πάρα πολλά ζητήματα. Πρώτον, τη στάση μας απέναντι στην επιστημονική κοινότητα. Εμείς, ως ΠΑΣΟΚ, δεν είχαμε διαφορετική στάση, είτε πριν την μελέτη Τσιόδρα, είτε μετά. Εμείς για τον κύριο Τσιόδρα πιστεύουμε ότι είναι ένας επιστήμονας ο οποίος στηρίζει επιστημονικά την προσπάθεια αυτή. Άρα εμείς δεν βάλαμε κομματικά κριτήρια. Δεύτερον, εμβολιασμούς. Εμείς για τους εμβολιασμούς ήμασταν από την αρχή υπέρ και μιλώσαμε υπέρ της υποχρεωτικότητας, γιατί δεν θέλαμε να παίξουμε, κοινωνικές ομάδες τους αντιβολιαστές, και αντί να τους στείλουμε στο θάνατο, εμείς τους λέγαμε δύσκολα πράγματα τα οποία τους στεναχωρούσαν, αλλά θα τους έσωζαν τη ζωή. Μάλιστα. Τρίτον, εμείς δεν παίξαμε σε παιχνίδια με τα φάρμακα. Κοιτάξτε να δείτε, χθες έγινε μια πολύ μεγάλη καταγγελία, αν δείτε, από έναν γιατρό στην Φθιώτιδα, ο οποίος λέει ότι οι ασθενείς παίρνουν Ιβερμικίνη, την οποία την έλεγαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Την έλεγε ο κύριος Πολάκης. Και τα οποία, λέει, έχουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Αυτό έγινε επίσημα από γιατρό στη Φθιώτιδα. Και τέταρτον, για να φτάσουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία, η πανδημία δεν είναι μια ξέρετε, δεν είναι ένα χτύπημα για να χτυπηθεί και να φτιάξουν μια πόλωση ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία για να χτυπήσουν το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι ένας μεγάλος στόχος, ο οποίος για να βγούμε από την πανδημία πρέπει να βγούμε με συγκεκριμένα βήματα, στα οποία πρέπει να έχουν σχέση με το πώς θα πιστέψουν οι πολίτες, το πώς, δηλαδή, αν στέλνει ένα μήνυμα η κυβέρνηση ότι όλα τελειώσανε, καταλαβαίνετε ότι θα πάει ο κόσμος να εμβολιαστεί. Αυτό κάνει η κυβέρνηση τώρα, δηλαδή, λέτε, κύριε Κωνσταντινίδη. Άρα εγώ λέω ότι αυτός είναι ένας στόχος μεγάλος και είναι εθνικός στόχος να βγούμε από όλη αυτή τη διαδικασία. Ναι, εμείς, αλλά δεν απαντάτε, κύριε Κωνσταντινόπουλε, πρέπει να πάμε σε άρση των μέτρων, ναι ή όχι? Θα πρέπει να πάμε σε άρση των μέτρων ανάλογα με το πώς θα πηγαίνει η πανδημία, κύριε Αναστασοπούλου, και με το πώς θα πηγαίνουν οι εμβολιασμοί. Αυτό είπε, εδώ δεν είμαστε εμείς για να αποφασίσουμε. Όπως έχουμε πει από την αρχή, εμείς εμπιστευόμαστε την επιστημονική κοινότητα. Αν είναι να αποφασίζουμε εμείς, δεν χρειάζονται οι επιστήμονες. Μάλιστα. Κλείνουμε εδώ. Να πούμε και πείτε μια κουβέντα για να ολοκληρώσουμε. Σε σχέση με τα όσα ακούστηκαν. Χάρη στις ενέργειες της κυβέρνησης, μοιράστηκαν σε 107 εκατομμύρια συμπολίτες μας, έτσι. Mm-hmm. Αντίστοιχες φορές, προφανώς. Mm-hmm. 107 εκατομμύρια self-test. Χάρη σε αυτά τα self-test μπορέσαμε και έχουμε έναν έλεγχο της πανδημίας και έχουμε μπορέσει να μειώσουμε και να ξανανοίξουμε τα σχολεία με ό,τι αυτό σημαίνει για την εκπαίδευση των παιδιών και για την ψυχική τους υγεία. Πέραν αυτού, οι μονάδες εντατικής θεραπείας, οι οποίες αυξήσαμε σε διπλάσια ποσοστά και με βάση τον OECD, αναλογούν πλέον 13 κλίνες εντατικής θεραπείας ανά 100.000 πληθυσμού, που είναι ο μέσος όρος της Ευρώπης. Το προσωπικό λιγότερο που αυξήσαμε με 15.000 επικουρικό προσωπικό. Μα πού να το βρεις το προσωπικό? Δεν υπάρχει προσωπικό στην αγορά, κυρία Ταρκά. Μόνιμο προσωπικό. Μα έχει σημασία να πούμε με πόσο το αυξήσαμε. Τι παραλάβαμε? Παραλάβαμε ένα προσωπικό το οποίο το αυξήσαμε κατά 15.000 επικουρικούς και κατά 3.500 μόνιμους γιατρούς, νοσηλευτές, δημιουργία και την προσωπική κουβέντα. Η έγχρη είναι αψευδής μάτρης της πραγματικότητας. Η κυβέρνηση δεν είχε κάνει ούτε μία ΜΕΘ, ούτε μία πρόσληψη. Οι ανισότητες στην υγεία είναι δεδομένες και τις ξέρουμε όλοι. Ήρθε η πανδημία και συγκρίνει μία κυβέρνηση με γεωγραφικά και εσωτερικά. Είχα το λόγο, νομίζω, και λέω,
Συγκρίνει, κύριε Ράπτη, μια κυβέρνηση που ούτε σύμφωνα σταθερότητα έχει χαλαρώσει. Λεφτά, αφήσε με 37 δις. Με πανδημία. Με την υπερφορολόγηση και την καταστροφή της μεσαίας τάξης. Με μία. Με μία. Αφήστε τα κεραίρα από τη μεσαία τάξη. Η ακρίβεια χτυπάει τα νοικοκυριά και σήμερα. Έπρεπε να σκεφτείτε τα μέτρα για την ενέργεια. Τα κρέατα και τη αγρότητα. Κλείνουμε εδώ, κυρία Φέρκα. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.